Τρίτη 4 Απριλίου και το δρομολόγιο Καβάλας Πρίνου δεν λειτουργεί για μία ακόμη φορά. Ήδη τα παράπονα τόσο των επιβατών όσο και των ιδιοκτητών αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται, αλλά τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει. Εντάξει, υπάρχει μία διαδικασία για το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας και ο λιμενάρχης προσωπικά κάνουν μία προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουν να βρουν μία λύση ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το πλοίο αυτό καθ' αυτό το οποίο θα εκτελεί τα δρομολόγια έχουν ολοκληρωθεί εξ όσων με έχουν ενημερώσει. Μένει το γραφειοκρατικό, το διοικητικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την έκδοση των πιστοποιητικών. Ελπίζουμε ότι μέσα στη βδομάδα θα πρέπει να τελειώσει και αυτό το κομμάτι, το διοικητικό, ώστε να μπορέσει να αρχίσει να εκτελείται πάλι η συγκοινωνία στην γραμμή Καβάλα Πρίνους. Δυστυχώς τα προβλήματα όσο περνάει ο καιρός είναι όλο και περισσότερα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός ο κύριος Κουρουμπλής τελικά θα αποδειχθεί αλήθεια και μέσα στην τρέχουσα χρονιά, ο χειμώνας τελειώνει βεβαίως, θα πρέπει να υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν έχει προκύψει τώρα, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο απλώς έχει εξάρσεις και υφέσεις. Κάποιες φορές επιδεινώνεται και κάποιες φορές φαίνεται να λύνεται. Αυτό το οποίο όμως θα δώσει την οριστική λύση είναι να υπάρξει σαφές πλαίσιο μέσω του οποίου οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νησί της Θάσου να έχουν την υποχρέωση να εκτελούν δρομολόγια και στη γραμμή της Κεραμωτής και στη γραμμή του Πρίνου. Δηλαδή να μην μπορεί εταιρεία η οποία παίρνει δρομολόγια στο νησί μας να εκτελεί μόνο της Κεραμωτής αν δεν είναι υποχρεωμένη και αυτό με δεσμεύσεις σαφείς να εκτελεί τα δρομολόγια του Πρίνου. Είναι κάτι το οποίο το έχω θέσει και στο Συμβούλιο των Προεδρών Συγκοινωνιών και στους υπουργούς και τον ίν και τους προηγούμενους, γιατί μόνο έτσι θα λυθεί οριστικά.